Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η απόψινή εκπομπή, όπως υποσχεθήκαμε από χθες βράδυ, είναι αφιερωμένη στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και στις προσπάθειες που κάνει ο Ερντογάν να δείξει ένα ωραίο πρόσωπο στους χθεσινούς εχθρούς, κυρίως στον αραβικό κόσμο και στο Ισραήλ, αλλά και στη Δύση, κρατώντας όμως ανοιχτό το μέτωπο με την Κύπρο, τα μέτωπα με την Κύπρο και την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό πλαίσιο της πολιτικής του Ερντογάν. Αυτή την πολιτική, την αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, την επιχειρεί για να λύσει το αδιέξοδο που στο οποίο έχει περιέλθει η τουρκική οικονομία, και γι' αυτό το λόγο επισκέφθηκε χθες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου υπέγραψε 13 συμφωνίες με τα Εμιράτα. Μάλιστα επιστρέφοντας, εκτός το ότι απείλησε την Ελλάδα, θα κάνω μια αναφορά σε αυτό, επιστρέφοντας από τα Εμιράτα, είπε ότι οι συμφωνίες που θα κάνουμε με τα Εμιράτα και με το Κατάρ θα καθορίσουν το μέλλον της Τουρκίας για τα επόμενα 50 χρόνια. Πριν περάσουμε στις συμφωνίες που υπέγραψε με τα Εμιράτα, να πούμε για ποιο λόγο το λέει αυτό ο Ερντογάν, τουλάχιστον πώς το ερμηνεύουν Τούρκοι αναλυτές, των οποίων τη σκέψη δανείστηκα και επεξεργάστηκα και σας την παρουσιάζω. Τι λένε λοιπόν? Λένε ότι ακριβώς επειδή το σχέδιο του Ερντογάν είναι μεγαλεπίβολο και το οποίο απαιτεί τεράστια κεφάλαια, και επειδή η επιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας, η ελκυστικότητα για ξένες επενδύσεις είναι αυτή που είναι, είναι αδύνατον αυτό το σχέδιο να πραγματοποιηθεί. Για να μην οδηγηθεί η Τουρκία σε κατάρρευση, αναγκάστηκε ο Ερντογάν να χτυπήσει πάλι τις πόρτες στα αραβικά πετροδόλαρα, για να εξασφαλίσει αραβικά πετροδόλαρα. Εκεί λοιπόν που πέρυσι η Γενή Σαφάκ, η επικοινωνιακή ναυαρχίδα του Ερντογάν, χαρακτήριζε με τις φωτογραφίες τους, αυτούς δηλαδή που πήγε και φίλησε τα χέρια του Ερντογάν, τους χαρακτήριζε ως ανέντιμους προδότες που ήθελαν το κακό της Τουρκίας, γιατί χρηματοδότησαν και ενορχίστρωσαν το πραξικόπημα εις βάρος του Ερντογάν. Εκεί ο Ερντογάν τα ξέχασε όλα αυτά και πήγε όπου όντως οι Εμιρατιανοί τον επιδέχτηκαν με τη μέσα αρχηγού κράτους, δεν ήταν την επίσημη, ήταν η επίσκεψη, και φαίνεται ότι όντως χτίζονται θεμέλια για μια πολύ ισχυρή σχέση για το μέλλον. Να δούμε λοιπόν όπως μας δίνει το NTV τις 13 συμφωνίες που υπέγραψε ο Ερντογάν με τα Εμιράτα. Οι συμφωνίες αυτές είναι οι εξής: συμφωνία συνεργασίας στους τομείς της υγείας και της νοσοκομειακής περίθαλψης, συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της παρέμβασης στο κλίμα, συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της βιομηχανίας και της υψηλής τεχνολογίας, συμφωνία συνεργασίας στον πολιτιστικό τομέα, συμφωνία συνεργασίας στον γεωργικό τομέα, συμφωνία συνεργασίας στις μεταφορές ξηράς και στις θαλάσσιες μεταφορές, συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της νεότητας, συμφωνία συνεργασίας στη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της μετεωρολογίας, συμφωνία συνεργασίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προβολής και επικοινωνιών, συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της διατήρησης και διαχείρισης αρχείων και συμφωνία διευρυμένης οικονομικής συνεργασίας. Αυτές είναι οι 13 συνεργασίες. Επίσης, υπογράφηκε συμφωνία προθέσεων για να αρχίσουν οι συναντήσεις στη συνεργασία στον τομέα της στρατιωτικής βιομηχανίας. Αυτές είναι οι συμφωνίες που υπογράφηκαν. Όπως είπα, είναι συμφωνίες που δεν έχουν μόνο, εκτός από μία που είναι στην διευρυμένη οικονομική συνεργασία, οι άλλες συμφωνίες δεν έχουν ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον. Έχει όμως η τελευταία, η δήλωση προθέσεων για να αρχίσουν οι συναντήσεις στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι κάτι που μας αφορά. Για θέμα επενδύσεων δεν είδα ακόμα στις
στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ίσως είναι νωρίς. Εάν οι Εμιρατιανοί έχουν τάξει, έχουν υποσχεθεί κάποιες επενδύσεις στην Τουρκία, πάντως από αυτά που διάβασα τις προηγούμενες μέρες πριν επισκεφτεί ο Ερντογάν τα Εμιράτα, φαίνεται ότι τα Εμιράτα επέλεξαν την Αίγυπτο για να κάνουν επενδύσεις. Υπάρχουν όμως και δημοσιεύματα που λένε ότι εξετάζουν τα χαρτοφυλάκια της Τουρκίας, ιδιαίτερα αυτό το Ταμείο Κρατικής Περιουσίας, και ό,τι είναι ελκυστικό τώρα που η Λίρα είναι στα Τάρταρα, εφόσον το θεωρήσουν από πλευράς επενδυτικής χρήσιμο, οι Εμιρατιανοί θα το κάνουν. Αν το κάνουν όμως, θα επωφεληθεί από αυτό η Τουρκία, γιατί θα εισρεύσει ζεστό χρήμα. Εδώ λοιπόν ελπίζω η πρεσβεία μας στα Εμιράτα να έκανε καλή δουλειά, να παρακολούθησε τα πάντα, να ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση, το ΙΠΕΞ και την ελληνική κυβέρνηση για το τι σημαίνει αυτή η προσέγγιση Τουρκίας Εμμυράτων και πώς επηρεάζει την συμφωνία που έχει υπογράψει αμυντική συνεργασία η Ελλάδα με τα Εμμυράτα, η οποία από ό,τι λέγεται προβλέπει και την συνδρομή, την αμυντική συνδρομή σε περίπτωση που, που απαιτήσει είτε η μία είτε η άλλη πλευρά. Να δούμε λοιπόν πώς επηρεάζεται αυτή η συμφωνία. Επίσης να σημειώσουμε ότι επιστρέφοντας ο Ερντογάν απείλησε την Ελλάδα και είπε δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια στο θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών. Για το ζήτημα αυτό υπάρχει, ή μάλλον να πούμε ακόμα και το θέμα του Ισραήλ και μετά να επιστρέψουμε σε αυτή τη δήλωση του Ερντογάν, βρίσκονται σήμερα στο Ισραήλ ο Καλίν και μια ομάδα ανώτατων κρατικών αξιωματούχων, πηγαίνουν εκεί για να προετοιμάσουν πιθανότατα την ημερήσια διάταξη, την ατζέντα που λένε αγγλιστή, στην επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ, η οποία επίκειται στις 10 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, στην Τουρκία. Φυσικά, ο Ισραηλινός Πρόεδρος φρόντισε να επισκεφτεί την Κύπρο και την Ελλάδα πριν επισκεφτεί την Τουρκία, πιθανότατα για να λειτουργήσει κατευναστικά, να λειτουργήσουν αυτές οι επισκέψεις. Πιστεύω όμως ότι η πατρίδα μας και η Κύπρος θα πρέπει να ζυγίσουν καλά τα πράγματα και να συνδυάσουν αυτήν την επίσκεψη, την τριπλή επίσκεψη, με την άθλια προβοκάτσια που έκαναν οι ΗΠΑ στον αγωγό East Med. Η Ελλάδα επί μια δεκαετία είχε οικοδομήσει μια αρχιτεκτονική για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Κύπρου και της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο θέμα της ενεργειακής συνεργασίας, αλλά και στο θέμα της ασφάλειας με όλες αυτές τις χώρες. Θα έλεγα ότι βασικός πυλώνας σε αυτή την αρχιτεκτονική ήταν ο East Med, ο αγωγός, αποσύροντας οι ΗΠΑ τη στήριξή τους, που δεν τους είπε κανείς στους Αμερικανούς βάλτε λεφτά για αυτόν τον αγωγό, δεν ζήτησε κανείς λεφτά. Η Ευρώπη θα έβαζε τα λεφτά για την κατασκευή του. Η Ευρώπη έχει ανάγκη τον φυσικό αγωγό για να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία. Είδαμε ότι μας άδειασαν οι ΗΠΑ. Το Ισραήλ τήρησε σιγή ηχθείως, που φαίνεται ότι κύκλοι στην Ουάσιγκτον που επηρεάζονται από το Τελαβίβ και από την Ιερουσαλήμ είναι αυτοί που κίνησαν αυτή τη διαδικασία στην Αμερική, και ότι αυτό που μαγειρεύεται είναι τελικώς να κατασκευαστεί ένας αγωγός που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου στην Τουρκία. Μπορεί να θεωρηθώ καχύποπτος, είμαστε υποχρεωμένοι όμως πάντα να μιλούμε και να σχεδιάζουμε βάσει το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο είναι αυτό που σας είπα και θεωρώ ότι η Ελλάδα θα πρέπει να γίνει πιο φιδωλή και να αναπτυχθεί ένας προβληματισμός στο θέμα της συνεργασίας που απλόχερα δώσαμε στο Ισραήλ, να μετρήσουμε τι δίνουμε και τι παίρνουμε, και εν πάση περιπτώσει σε περίπτωση που συνεχιστούν τα βήματα προσέγγισης Τουρκίας-Ισραήλ, πόσο σκόπιμο είναι να συνεχιστεί αυτό το δούνε και λαβίν με το Ισραήλ. Μια δύσκολη εξίσωση, δεν λέω, είναι μια δύσκολη εξίσωση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να βάλουμε το κεφάλι μέσα στην άμμο όπως στο ορθοκάμιλος και να μην προβληματιστούμε. Τώρα, υπάρχει ένα άρθρο της Deutsche Welle, τους λέγαμε κουτόφραγκος, αλλά δεν είναι και τόσο ξένοι.
υπάρχει ένα άρθρο που αναφέρεται ακριβώς αυτό. Δηλαδή, στις προσπάθειες που καταβάλει ο Ερντογάν για να εξομαλύνει τις σχέσεις με τους χθεσινούς εχθρούς, αυτούς που καθίβριζε και το Ισραήλ. Το Ισραήλ το είπε, σκοτώνετε μωρά, κάνετε γενοκτονία, και τώρα το Ισραήλ κάνει ότι δεν υπόθηκαν ποτέ αυτά και ετοιμάζεται να δώσει χείρα βοηθείας και να λειτουργήσει σαν σανίδα σωτηρίας στον Ερντογάν, ο οποίος ζητά απεγνωσμένα συμμάχους στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί όπως τα είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, όλα όσα ζητά στην Ανατολική Μεσόγειο είναι παράνομα και ζητά συνενόχους. Άμα θέλει λοιπόν το Ισραήλ και η Αίγυπτος να γίνουν συνένοχοι με την Τουρκία, τότε πιστεύω ότι πρέπει να ξεγράψουν την Κύπρο και την Ελλάδα. Αυτή είναι η καθαρή θέση. Εν πάση περιπτώσει, τι μας λέει η Deutsche Welle στο άρθρο της, να το ρίξω μια ματιά και να σας πω, το οποίο το υπογράφει ο Ρόναλντ Μαϊνάρτος, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής, σχολιαστής και κύριος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 είχε διατηρήσει διευθυντής της ελληνικής σύνταξης Deutsche Welle. Μας λέει λοιπόν, τα λόγια του παρελθόντος δεν έχουν καμία σημασία. Οι ορκισμένοι εχθροί του χθες γίνονται εταίροι, οι αντίπαλοι σύμμαχοι. Στην αρχή της εβδομάδας, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν επισκέφθηκε τα Εμιράτα. Τον επόμενο μήνα, ο Ισραηλινός πρόεδρος αναμένεται για επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα. Επίσης, συνεχίζεται η προσέγγιση της Τουρκίας με την Αρμενία. Τέλος, η Άγκυρα φαίνεται αποφασισμένη να ανοίξει νέο διπλωματικό κεφάλαιο σε σχέση με την Αίγυπτο, του Σίσι, ο οποίος μέχρι πρόσφατα αποτελούσε στόχο σφοδρών επιθέσεων στον καθοδηγούμενο τουρκικό τύπο. Τον καθίβριζαν κάθε μέρα. Όλα δείχνουν ότι ο Ερντογάν θέλει να βγει από τη διπλωματική απομόνωση, γιατί ορισμένοι στην Ελλάδα λέγανε ότι δεν είναι απομονωμένος. Πλήρως απομονωμένος ήταν. Στην οποία οι πολιτικές του έχουν οδηγήσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι προφανές ότι οι ηθήνοντες στην Άγκυρα συνειδητοποιούν ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας να δημιουργεί προβλήματα σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Ο Ερντογάν θέλει να παρουσιαστεί στη Δύση ως ένας ενεργάσιμος ηγέτης, ακόμα και ως διαμεσολαβητής σε διεθνείς κρίσεις όπως πέρυσι στο Αφγανιστάν και τώρα στην Ουκρανία. Παρεμπιπτόντως, στην Ουκρανία ο Ερντογάν επιχείρησε να κάνει το διαμεσολαβητή. Όπως είδαμε, σε όλη τη διάρκεια της κρίσης δεν έπαιξε κανένα ρόλο, απολύτως κανένα ρόλο, ξοφλημένη δηλαδή αυτή η στρατηγική της Τουρκίας να αποτελέσει έναν τρίτο πόλο μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας. Προσπάθησε να κάνει κάτι, δεν τον έδωσε κανένα σημασία. Μακρόν, Σόλτς, οι ΗΠΑ έπαιξαν ρόλο. Κρατήστε το αυτό, διότι πολλές φορές αναγνωρίζουμε στην Τουρκία μια ισχύ την οποία δεν έχει. Απόδειξη σας την είπα πριν λίγο. Συνεχίζει λοιπόν ο αρθρογράφος, συνεχίζονται οι προκλήσεις απέναντι στην Ελλάδα. Προκαλεί εντύπωση ότι η Ελλάδα, για να μην αναφέρουμε την Κύπρο, δεν έχει θέση στην συζητημένη επίθεση γοητείας του κυρίου Ερντογάν. Ακριβώς το αντίθετο θα μπορούσε να πει κανείς. Τους τελευταίους μήνες οι εχθρικές ενέργειες κατά της γειτονικής χώρας έχουν αυξηθεί. Δύσκολα περνάει μια μέρα χωρίς αναφορές για τουρκικές προκλήσεις στον ελληνικό τύπο. Συνήθως πρόκειται για παραβιάσεις στον αέριο χώρο από τουρκικά μαχητικά ή drones πάνω από το Αιγαίο. Νέα οργή προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος αναφερόμενος στη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αμφισβήτησε την εδαφική κυριαρχία. Στην Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες, οι αναθεωρητικές παρατηρήσεις της Άγκυρας απορρίφθηκαν αμέσως. Έχω ενστάσεις εδώ. Ναι, είχαμε αναφορές από την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες ότι δεν αμφισβητείται η εδαφική κυριαρχία των νησιών. Ήταν θετικές αυτές οι δηλώσεις. Όμως δεν υπήρχε καμιά δήλωση για τις απειλές της Τουρκίας και για το δικαίωμα της Ελλάδας στην άμυνα. Αυτό πρέπει να το κερδίσουμε. Και έχουμε πει πολλές φορές τον τρόπο που μπορούμε να το κερδίσουμε. Να καταδείξουμε με τον πιο καλύτερο τρόπο την απειλή, με ντοκουμέντα, ακόμα και στο ΝΑΤΟ. Είδα κάτι πολύ σημαντικό, θα το πω μετά για το ΝΑΤΟ, που είπε ο Δένδιας. Και τότε θα, να μην πω τη λέξη τι θα κάνουμε την Τουρκία, θα την ξεβρά αυτό, μπιπ, και από εκεί και μετά πραγματικά πιστεύω ότι στο θέμα αυτό θα πάει για μαλλί και θα βγει κουρεμένη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Στην Ουάσιγκτον της Βρυξέλλες, οι αναθεωρητικές παρατηρήσεις της Άγκυρας απορρίφθηκαν αμέσως. Ως εκ τούτου, η πολιτική κλιμάκωση της Τουρκίας μπορεί να χαρακτηριστεί διπλωματικό αυτογκολ. Σωστό είναι αυτό, αλλά εάν κάνουμε αυτό που είπαμε για την στρατιωτικοποίηση, τότε δεν θα είναι απλά αυτογκολ, πάει για μαλλί και γυρνάει κουρεμένος.
Για τους λόγους μόνο οι εικασίες μπορούν να γίνουν που κάνει αυτό η Τουρκία. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Ερντογάν θέλει να αποσπάσει την προσοχή από την οικονομική κρίση στην οποία βυθίζεται η χώρα του. Λάθος! Όποιος το λέει αυτό παραπληροφορεί την Ελλάδα. Είναι λάθος αυτό. Δεν το κάνει αυτό ο Ερντογάν γι' αυτό. Το κάνει γιατί έχει σχέδια να καταλάβει τα νησιά. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Σας δείχνει το χάρτη. Φωτογραφίζετε δίπλα στο χάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Πάλι λέτε για ιστορική κατανάλωση ορισμένη. Τέλεος πια. Ωστόσο, ο κύριος λόγος βρίσκεται αλλού και σχετίζεται με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Άγκυρας, μας το λέει ο ξένος, έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, για την οποία υπάρχει σπάνια συνένεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων της Τουρκίας. Όλοι συμφωνούν δηλαδή. Τι λέει λοιπόν στο τέλος, για προσέξτε. Στην Κύπρο το σχέδιο σε μεγάλο βαθμό έχει εφαρμοστεί. Δηλαδή, επειδή η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα για να ανατρέψει τα τετελεσμένα στην Κύπρο, σου λέει ο άλλος, ο κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρτος, ο Ερντογάν θεωρεί ότι το σχέδιό του, οι στόχοι του, σε μεγάλο βαθμό τους πέτυχε. Πήρε και την αμόχωστο, απομένει και το υπόλοιπο κομμάτι. Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο παραμένει ο επόμενος στόχος. Αυτό είναι. Τι μου λέτε πάλι ορισμένοι ότι το κάνει για να στρέψει την προσοχή του κόσμου αλλού? Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα πρέπει να προσέξουμε, ότι πλέον δεν υπάρχει η δικαιολογία που μας παρουσίαζαν τόσο καιρό οι ορισμένοι πολιτικοί, ότι τα κάνει για εσωτερική κατανάλωση. Αυτό να το βγάλουμε από την άκρη. Αυτή είναι η απειλή. Η απειλή είναι ζωντανή. Και με χαρά είδα και πάλι, στο τέλος θα παρεξηγηθώ, θα με θεωρήσετε και κολλητό του Δένδια, αλλά ο Δένδιας έκανε δήλωση αναφερόμενος στο Όσλο, χθες ήταν στη Φιλανδία, στην Ελσίνκη, τώρα είναι στο Όσλο, και επειδή το Όσλο είναι ένα σημαντικό πυλώνας στο ΝΑΤΟ, όλες οι βρώμικες δουλειές για να λύνονται προβλήματα γίνονται στο Όσλο, εκεί είπε λοιπόν, ακούστε τη δήλωση, λυπάμαι που η Τουρκία επέλεξε αυτή τη στάση. Επιλέγει αυτή τη στιγμή που το ΝΑΤΟ πρέπει να δείξει την ενότητά του απέναντι στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, να εκτοξεύει απειλές κατά της Ελλάδας και αμφισβητεί την ίδια της την παρουσία και τη δέσμευσή της με το ΝΑΤΟ και το χάρτη των θεμελιωδών δοκιμάτων του ΟΗΕ. Τι λέει λοιπόν ο Δένδιας? Ότι αν το ανακάλυψαν, έπρεπε να περάσουν 30 χρόνια να το ανακαλύψουν. Ότι όλες οι ενέργειες αυτές της Τουρκίας είναι αντικαταστατικές. Πραγματικά. Δεν προβλέπονται, προσβάλλουν τον καταστατικό χάρτη του ΝΑΤΟ. Γιατί λοιπόν τόσο καιρό δεν τα θέτουν τα θέματα στο ΝΑΤΟ, την απειλή της Τουρκίας? Ξέρετε γιατί? Γιατί γίνονται διαβουλεύσεις, λένε οι μεγάλοι, όχι σας παρακαλώ μην βάζετε τα προβλήματά σας στο ΝΑΤΟ. Δεν κατάλαβα, εκεί πρέπει να τα βάλουμε. Και πολύ σωστά έκανε νατοϊκό το πρόβλημα. Και αν τα βάλουμε εκεί, τότε θα δείτε ποιος θα βγει κερδισμένος και ποιος θα πάει για μαλλί και θα βγει κουρεμένος στο θέμα της αποστατικοποίησης των νησιών. Εν πάση περιπτώσει, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι επί δεκαετίες αυτή η πολιτική του κατευνασμού, η πολιτική του νεοραγιαδισμού μας οδήγησε στην ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου. Γιατί είπαμε, ο Τούρκος τι έκανε? Και αυτή είναι και μια βασική αρχή και της τακτικής στο στρατό. Ότι όταν καταλαμβάνεσαι, όταν πετυχαίνεσαι ένα στόχο, σταθεροποιείσαι, αλλά την ίδια στιγμή προετοιμάζεσαι για τον επόμενο. Και μετά για τον επόμενο, και έτσι ακριβώς έκανε η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια. Μας έφερε πρώτα τις συμφωνίες για, εννοώ τις Βέρνης και τα είπαμε προχθές όλα αυτά, να μην κάνουμε έρευνες, γκριζάραν δηλαδή το Αιγαίο. Στη συνέχεια μας έκαναν το κάζους μπέλι, απέτρεψαν την επέκταση, θεωρήσαν ότι πέτυχαν. Στη συνέχεια αμφισβήτησαν τα Ήμια και τώρα αμφισβητούν τα νησιά του Μεσού Αιγαίου και με τη Γαλάζια Πατρίδα και επικουρικά με την αποστατικοποίηση των νησιών. Ήρθε η στιγμή και λέει και κάτι άλλο ο ξένος που δούλευε στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Λέει ότι σε σχέση με τους στόχους της Τουρκίας υπάρχει, να δούμε επακριβώς τι λέει, υπάρχει. Ο κύριος λόγος βρίσκεται αλλού και σχετίζεται με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Άγκυρας έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, για την οποία υπάρχει σπάνια συνένεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων της Τουρκίας. Απ' τη μια πλευρά έχει μια Τουρκία που ενώ μαλλιοτραβιούνται για τα εσωτερικά έχουν σπάνια συνένεση στους εθνικούς στόχους, και απ' την άλλη έχει στην Ελλάδα, όπου κόμματα εξουσίας
και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ψηφίζουν τον αμυντικό προϋπολογισμό, δεν ψηφίζουν αμυντικές συμφωνίες. Όταν υπογράφει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με μια χώρα και βλέπει αυτή η χώρα ότι το κόμμα εξουσίας που δεν είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση καταψηφίζει τη συμφωνία, που σημαίνει ότι όταν πάρει την εξουσία στα χέρια δεν θα την υποστηρίξει, τότε στην ουσία ακυρώνεις, μην την υπογράφεις. Όταν η αντιπολίτευση, η αξιωματική, δεν υπογράφει, δεν ψηφίζει τον αμυντικό προϋπολογισμό, τότε να το κλείσουμε το μαγαζί, τι το κρατάμε. Έλεος δηλαδή να συνέρθουμε κάποια στιγμή και να ξεχωρίσουμε ποια είναι τα ζητήματα για τα οποία θα γίνεται αντιπολίτευση και ποια είναι τα ζητήματα στα οποία θα υπάρχει άρρηκτο μέτωπο και αδιαπραγμάτευτη εθνική συνένεση. Πιστεύω, λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά πρέπει να διδασκόμαστε δυστυχώς και από τους γείτονές μας ακριβώς σε αυτό το θέμα. Αυτά είχαμε να πούμε απόψε για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, την επίθεση γοητείας που κάνει ο Ερντογάν και στον αραβικό κόσμο, αλλά και στη Δύση, και εκεί κάνει το καλό παιδί, να σας κάνω ό,τι θέλετε, να σας ουγγαρίζω στο Αφγανιστάν, όπου θέλετε να κάνω τις δρομοδουλές σας, να κάνω με την τρομοκρατία και να μην με πειράζετε, απλά μόνο με την Κύπρο και με την Ελλάδα. Και να ξέρουμε γιατί γίνεται αυτό. Γιατί δεν κερδίσαμε την υποστήριξη των συμμάχων. Δεν είναι δεδομένη. Όταν έγινε στον Εύρο και δείξαμε αποφασισμένοι στο έπος του Εύρο, όπως λέω, τότε που την καθαρά Δευτέρα που αποκρούσαμε την επίθεση της Τουρκίας, όταν δείξαμε αποφασισμένοι ότι είμαστε αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε τα σύνορά μας, τότε ήρθαν όλοι οι Ευρωπαίοι εκεί. Και μπράβο τους, έστειλαν και αστυνομικούς και έβαλαν τα στήθη τους ξένοι για τα σύνορά μας. Γιατί? Γιατί τότε δείξαμε ότι το αξίζουμε. Ας λοιπόν δείξουμε ότι το αξίζουμε και στους άλλους τομείς και πιστεύω ακράδαντα ότι οι σύμμαχοί μας, κάποιοι θα έρθουν επειδή το θέλουν, κάποιοι θα έρθουν και επειδή, ακόμα και χωρίς να το θέλουν, θα υποχρεωθούν να στηρίξουν την Ελλάδα. Ιδού λοιπόν δόμος δόξης λαμπρός, ειδικά στο ΝΑΤΟ, καταγγελία της τουρκικής επιθετικότητας σε όλα τα επίπεδα, πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά, και να δούμε τότε πόσα απίδια βγάζει ο σάκος. Καληνύχτα σας. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το κανάλι μας. Ξεπεράσαμε τις 53.000. Στόχος είναι μέχρι το καλοκαίρι να ξεπεράσουμε τις 100.000 και τότε θα μας ακούνε και εδώ και στους γείτονες και στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον και στη Μόσχα, γιατί επαναλαμβάνω, υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Thank you.